Απαγορευμένη ζώνη αποτελούν οι αγορές προϊόντων πέραν των βασικών αγαθών για τους καταναλωτές. Η ακρίβεια έχει φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα, φέρνοντας τους ανθρώπους σε απόγνωση. Πολυτέλεια το σούπερ μάρκετ για πολλούς πολίτες που καταφεύγουν σε αντικατάσταση προϊόντων υψηλής ζήτησης είτε σε περικοπές. Δηλαδή καθημερινά πάω στο σούπερ μάρκετ και όλο θα βρω και κάτι πιο ακριβό, γάλατα προπαντός, τυροκομικά, κρεατικά και φρούτα και λαχανικά. Κάνουν προσπάθεια τα μάρκετ. Είναι ακριβά, υπάρχει ακρίβεια, γενικά υπάρχει, αλλά νομίζω ότι γίνεται προσπάθεια. Τα σούπερ μάρκετ έχουν ανέβει πάρα πολύ και το παρακολουθούμε όλοι αυτό. Δεν ξέρω ποια ποσοστά του πληθωρισμού ακολουθούν, αλλά ψωνίζοντας διαχρονικά μήνα με το μήνα έχουν ανέβει πάρα πολλοί λογαριασμοί και το αποτέλεσμα είναι ότι πρώτον τα προϊόντα μικραίνουν σε ποσότητα, οπότε αυτό φέρνει μια αύξηση έμεση και τα αυξάνει και η τιμή του προϊόντος παράλληλα. Επιστροφή στη λιτότητα για τα νοικοκυριά που συνεχώς μειώνουν τη λίστα του σούπερ μάρκετ, αλλά και τους ανθρώπους που συνεχίζουν να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για τα απαραίτητα. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τιμές και είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό, γιατί κάποιοι δεν μπορούν να τα πληρώνουν όλα αυτά και πρέπει να χαμηλώσουν λίγο, γιατί εντάξει. Έχουν μισθό. Στο δεκαπενθήμερο έχει εξαφανιστεί ο μισθός τους. Αναμένεται μείωση των τιμών έως και 15% σε συγκεκριμένα προϊόντα, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Κώστας Κρέκας. Από αρχές Μαρτίου αισθητή θα είναι η πτώση της τιμής στα καθαριστικά σπιτιού, στις βρεφικές πάνες και σε προϊόντα προσωπικής υγιεινής. Στόχος είναι να ανασάνουν οι ελληνικές οικογένειες, οι οποίες πλήττονται εδώ και μήνες από την ακρίβεια.